να δώσω την καλημέρα μου στην κυρία Βιορίκα Ματσουκατίδου, την γιατρό, εκλεγμένο πλέον μέλος του Ιατρικού Συλλόγου, του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου. Κυρία Ματσουκατίδου, ναι, του, ναι, Πανελλήνου, σωστά, ναι, το λέω, του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου. Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Καλημέρα. Τώρα έχω πάρα πολλά θέματα. Έχω πάρα πολλά θέματα, αλλά θα ξεκινήσω με αυτό το οποίο διάβαζα νωρίτερα και νομίζω επειδή ακριβώς το λέει ο κύριος Ρόμπερτ Μαλόν, ο οποίος είναι ο ευρέτης της τεχνολογίας mRNA, έκανε ένα tweet εχθές το βράδυ, πριν από 6 ώρες, το οποίο θα σας το διαβάσω και θα το διαβάσω λίγο και για τους φίλους ακροατές οι οποίοι μπήκανε τώρα στην παρέα μας. Θεωρώ ότι είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό μήνυμα το οποίο έστειλε ο κύριος Ρόμπερτ Μαλόν, το οποίο ουσιαστικά λέει το εξής, ότι συχνά τον ρωτάνε τι μπορώ να κάνω αν έχω εμβολιαστεί προκειμένου να προστατέψω τον εαυτό μου. Και του λέει, η νούμερο ένα συμβουλή που δίνω είναι παρακαλώ μην μπείτε στη διαδικασία να κάνετε βαριά εξάσκηση, γιατί στρεσάρει την καρδιά σας και αυτό να το κάνετε τουλάχιστον για 60 μέρες, αν όχι για περισσότερο. Αφήστε, λέει, το σώμα σας να θεραπευτεί. Η βλάβη στην καρδιά, η οποία είναι σημαντική, δεν θα μπορέσει τις περισσότερες περιπτώσεις να επουλωθεί πλήρως. Αυτό, λέει, είναι ένα πραγματικό ρίσκο. Αλλά για τους περισσότερους, αν όχι για όλους τους ανθρώπους, οι βλάβες αυτές της καρδιάς φαίνονται να είναι περαστικές. Δεν μπορούμε, ωστόσο, να υποβαθμίσουμε τη σημασία της βλάβης. Είναι τόσα πολλά, σημειώνει ο κύριος Μαλόν, τα οποία ακόμα δεν τα γνωρίζουμε. Και τελειώνει λέγοντας ότι το ρίσκο της μυοκαρδίτιδας και των θρόμων στο αίμα είναι οι δύο πραγματικά, τα δύο πιο σοβαρά, τέλος πάντων, οι πιο σοβαροί παράγοντες ρίσκου μετά τον εμβολιασμό. Γι' αυτό ακριβώς, λέει, η βαριά εξάσκηση δεν ενδείκνυται αμέσως μετά τον εμβολιασμό με τα mRNA εμβόλια. Και σημειώνει στο τέλος, κυρία Ματσουκατίδου, και δεν ξέρω αν θα θέλατε να σταθούμε και εδώ, ότι η διατροφή μετά τον εμβολιασμό είναι σημαντική. Και όχι μόνο στη διατροφή θα ήθελα να παρέμβω και να τα σημειώσω. Ναι. Έχω λίγο διαφωνία με τον κύριο Μαλόν. Ναι, ναι. Ότι η βλάβη ναι μεν είναι, υπάρχει, αλλά είναι για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Εγώ θεωρώ ότι παραμείνει εκεί αρκετό χρονικό διάστημα και όχι μόνο εγώ. Επίσης διαφωνώ και με την κυρία Παγώνη όταν ισχυρίστηκε ότι η μυοκαρδίτιδα είναι μόνο μία-δύο μέρες και μετά περνάει, δεν είναι τίποτα. Δεν είναι έτσι ακριβώς. Έχουμε αρκετά περιστατικά τα οποία η μυοκαρδίτιδα και ακόμα και μετά από ίωση και μετά από εμβολιασμό, το οποίο είναι και βαρέα μέταλλα, έτσι, mm-hmm, παραμένει για αρκετά χρονικό διάστημα, τουλάχιστον για ένα χρόνο, mm-hmm, είναι βαριά πάθηση η οποία μπορεί να καταλήξει σε καρδιακή ανεπάρκεια. Η καρδιακή ανεπάρκεια σημαίνει ότι είσαι μια ζωή ανάπηρος. Ναι. Και μέχρι φτάνεις και μεταμόσχευση καρδιάς. Είχα δει άπειρα περιστατικά να παίρνουν και ολόκληρη αγωγή για καρδιακή ανεπάρκεια. Νέα παιδιά. Το γεγονός ότι δεν καταγράφονται δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν. Το τονίζουμε ξανά. Βέβαια, ναι. Ναι. Οπότε η βλάβη από τη στιγμή που έχει γίνει, ναι μεν μπορεί στο μυοκάρδιο να περιοριστεί σε αυτό το οποίο θα είναι Ιουλίου, όμως παραμένει μια ζωή πρώτα αυτό. Και δεύτερο, ο θρόμβος. Όταν δημιουργείται ο θρόμβος, δεν είναι ότι θα εξαφανιστεί. Ή θα πρέπει να κάνεις παρέμβαση ή θα πρέπει να παίρνεις πάλι φάρμακα μια ζωή. Η διατροφή γιατί πρέπει να συμβάλλει, γιατί για το ίδιο λόγο όπως και τα φάρμακα για μια ζωή. Οπότε δεν μπορούμε πια να παίρνουμε τα λιπαρά γεύματα και παρόμοια πράγματα, διότι και αυτά συμβάλλουν επιβαρύνουν και συμβάλλουν σε παραγωγή θρόμβου, το οποίο ήδη δημιουργήθηκε με το εμβολιασμό. Μάλιστα. Και αυτό είναι μόνο ένα σκέλος παρενέργειων, έτσι, γιατί υπάρχουν και άλλες παρενέργειες τις οποίες είχαμε τονίσει πολλές φορές, ότι μακροπρόθεσμες και μεσοπρόθεσμες, όπως είναι η καρκινογένεση και τερατογένεση, οι οποίες δεν είχαμε μελετηθεί ακόμα, οπότε θα τα δούμε με την πάροδο του χρόνου. Αυτό που είπε και ο Μαλόν, ότι είναι πάρα πολλά τα οποία δεν ξέρουμε ακόμα, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Αυτό είναι μόνο χρόνος. Ένα μικρό σκέλος. Μάλιστα. Εδώ θα ήθελα επίσης να αναφέρω σε πρόσφατες μελέτες, οι οποίες βγήκαν και από Έλληνες επιστήμονες. Mm-hmm. Θα τον έχετε από ό,τι είχα μάθει αύριο προσκαλισμένο τον κύριο Αϊδονίδη. Αύριο ο κύριος Αϊδονίδης και την Πέμπτη ο κύριος Καλογερίδης με τον κύριο Μαυρίδη, τον ορολόγο.
Χαίρομαι πάρα πολύ. Οπότε θα τα αναλύσουν περισσότερο. Αυτό που λέει η κυρία Ματσουκατίδου, να το ξέρετε ότι είναι συγκεκριμένες μελέτες, οι οποίες πρώτη φορά θα αναλυθούν και δείχνουν πράγματα όμως, έτσι. Αυτό όμως μας δίνει δυνατότητα να μιλήσουμε και επίσημα για τα πράγματα τα οποία ούτως ή άλλως μιλούσαμε και ξέραμε, απλά είχαμε πολύ μεγάλη λογοκρισία. Εδώ δεν μπορούν να μας πούνε κάτι διαφορετικό όμως. Η μελέτη μάλιστα του κ. Εδονίδη είναι για τη συσχέτιση καρδιακών επιπλοκών και θρομβώσεων με την επιβολή του εμβολιασμού. Και μην ξεχνάμε ότι τα εμβόλια δεν ήταν μόνο της Pfizer, είναι και άλλες εταιρείες που προκαλούν αυτά. Αλλά μετά από ένα σημείο και μετά εξαφανίστηκαν τα άλλα τα εμβόλια και έμεινε η Pfizer. Ναι. Επειδή ήταν εξ αρχής η κατευθυνόμενη ιατρική, έτσι. Ήταν η βασική χορηγός εταιρεία. Αυτό. Ναι. Γιατί και ακόμα σε αυτό είδαμε πολιτικά συμφέροντα, όπως και υπάρχει και ο Sputnik, το οποίο δεν, της Ρωσίας, το οποίο ποτέ δεν είχε προωθηθεί. Βέβαια, η ίδια τεχνολογία, μην ψευδόμαστε. mRNA για το Sputnik, ναι. RDNA. Είναι, RDNA. Ναι, η ίδια τεχνολογία, αλλά είναι διαφορετική μορφή, δηλαδή είναι, μη σου πω ότι και λίγο ελαφρώς χειρότερα. Αχα, τόσο καλά. Μάλιστα. Ναι. Ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Να ρωτήσω κάτι. Θα πάμε λίγο σε αυτές τις έρευνες, οι οποίες θα τις αναλύσουμε και όλες τις επόμενες μέρες, και είναι πάρα πολύ σημαντικό το ότι πλέον και Έλληνες επιστήμονες κάνουν αυτές τις μελέτες, τις έρευνες, οι οποίες δέχονται αποδοχής από κορυφαίους γιατρούς σε όλο τον κόσμο. Σε όλο τον κόσμο. Αυτό τα πλάνα τα οποία αυτή την ώρα που μιλάμε, κυρία Ματσουκατίδου, κάνουν το γύρο του διαδικτύου και σας τα έδειξα και εσάς, γιατί είναι ζωντανή εικόνα. Κώστα, λίγο βάλε ξανά εδώ τον ήχο σε μένα για να ακούγεται λίγο, να πάρουμε λίγο μια γεύση. Αυτό γίνεται στο Buenos Aires της Αργεντινής τις τελευταίες ώρες. Μιλάμε για λαοθάλασσα, μιλάμε για εκατοντάδες χιλιόμετρα κόσμου, ο ένας πάνω στον άλλον, σαν τα τσαμπιά. Εντάξει, γιατί πηγαίνουν οι αθλητές της Εθνικής Αργεντινής με το κύπελο του Μουντιάλ για να τους δει ο κόσμος. Το έδειξα σαν εικόνα στην κυρία Ματσουκατίδου για να της πω: κοιτάξτε τι γίνεται εδώ. Η άμεση απάντησή της ήταν: εδώ δεν κολλάει, έτσι. Μας κοροϊδεύουν. Και εκεί δεν κολλάει, και επίσης συνωστισμός των μουσουλμάνων επίσης δεν κολλάει. Μόνο σε δικές μας συνελεύσεις και σε χριστιανικές γιορτές εμείς πάντα κολλάμε, έτσι. Ναι. Είναι πάλι πολιτικά τα συμφέροντα, ίσως. Πολιτικά τα συμφέροντα. Δεν έχει να κάνει με τη ιατρική, έχει να κάνει καθαρά η επιδημιολογική κατάσταση, έχει να κάνει με καθαρά πολιτικά συμφέροντα. Ναι. Τώρα που είπατε η επιδημιολογική κατάσταση, αυτό που γίνεται με τα rapid test, και άκουσα τον κύριο Πλεύρη προχθές να λέει ότι οι ανεμβολίαστοι και οι υγειονομικοί, αλλά και γενικότερα όλοι οι ανεμβολίαστοι, θα εξακολουθήσουν να κάνουν rapid test μέχρι τον Μάρτιο για να υπάρχει επιδημιολογική επιτήρηση το χειμώνα. Ιατρικά πώς το σχολιάζετε? Μιλάμε και για όλο το πληθυσμό, και επίσης μιλάμε για δίθεν επιστροφή των υγειονομικών σε... Γιατί θέλω και να τονίσω και αυτό επίσης. Σας ακούω, βέβαια, θα τα πούμε όλα. Τώρα, δηλαδή κατηγορήθηκαν πολλές φορές και τα rapid και όχι rapid και τα μοριακά, ότι πέρα από να αναδείκνουν την κατάσταση των κρουσμάτων του κοροναϊού, τα οποία δείχνουν όχι μόνο, και γιατί μπορεί πολλές φορές να βγαίνουν και ψευδώς θετικά ή ψευδώς αρνητικά. Αυτά μπορεί επίσης να δείξουν και την κατάσταση οποιαδήποτε ίωσης. Ναι, μεν μπαίνουν τώρα εδώ και τριπλά τεστ, τα οποία αναδεικνύουν την γρήπη α, αλλά υπάρχουν και άλλες τύποι ίωσεων, οι οποίες μπορεί να πιάνονται με το rapid test. Ούτως άλλως, τα rapid test, από τη στιγμή που υπάρχει και ψευδώς αρνητική ή θετική απάντηση, σημαίνει ότι ο άνθρωπος ο οποίος νοσεί ενώ νομίζει ότι είναι αρνητικός και κυκλοφορεί, αλλά μεταδίδει. Ούτως άλλως ήταν λαθασμένοι, και τα τονίσαμε άπειρες φορές σε συναντήσεις, σε ομιλίες, ότι για να περιορίσεις με τα τεστ μια ασθένεια η οποία μεταδίδεται με μυστική οδό και είναι με χαμηλή ποσότητα της νησιμότητας, γιατί συμβάλλανε πολλοί άλλοι παράγοντες εκτός από της αντιμετώπισης υπερβάλλουσας νησιμότητα, ιδίως στην Ελλάδα που είμαστε πάντα σε πρώτες θέσεις στην Ευρώπη. Ακόμα και η μελέτη του κ. Λίτρα το αναδεικνύει. Αναδεικνύει τώρα και η μελέτη που είπαμε για την επιβολή της υποχρεωτικού εμβολιασμού, την οποία θα μιλήσετε την Πέμπτη με του κύριου Καλογερίτη και του κύριου Μακρύδη. Ναι, μεν, όμως, αυτό, δηλαδή, μετράμε απλά τα τεστ πάλι. Τα θετικά τεστ μετράμε.
Πάντα θα ήταν ουτοπία να μετράμε και να περιορίζουμε μια τέτοιου είδους πανδημία. Θα έπρεπε εξ αρχής να είχαμε, τώρα μιλάμε για τη διαχείριση της επιδημίας και πανδημίας, πώς θα έπρεπε να είναι. Εμείς τα λέγαμε από αρχή, έτσι. Δεν μας άκουγε κανένας. Ήταν μόνο μονοπλευρή αντιμετώπιση και δεν δόθηκε ο λόγος ποτέ σε εμάς και σε διαφορετική επιστημονική άποψη. Λοιπόν, αυτά τα μέτρα που θα έπρεπε να κάνουμε και να προσέχουμε τις ευπαθείς ομάδες σημαίνει ότι αυξάνει την ανοσοποιητική απάντηση του ανθρώπου αυτού. Mm-hmm. Άρα θα πρέπει να το προσέχεις περισσότερα. Το προσέχεις περισσότερα, δεν κλείνεις τους νέους στα σπίτια, ούτε τους ίδιους, άρα δεν επιβάλλεις τα μέτρα του lockdown. Τα δέχονται μετά με την πάρα του χρόνου ήδη ότι ναι, ήταν λαθασμένα, γι' αυτό έχουμε έξαρση τώρα σε ιώσεις. Ναι. Και αυτό δεν ήταν σωστό εξ αρχής. Και το λένε τώρα, παραδέχονται. Ναι, μεν, αλλά εμβολιαστείτε. Ναι, το κάνει και ο FDA αυτό. Και να βάλω λίγο και συζήτηση και τον συνάδελφό σας, τον επικεφαλής κιόλας της παράταξης που κατεβήκατε στις εκλογές για τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο. Νομίζω ελεύθερα σκεπτόμενοι γιατροί ήταν το όνομα. Ναι, ελεύθερα η σκεπτόμενη... έλευση, ναι, ελεύθερα σκεπτόμενοι γιατροί. Ακριβώς, ωραία. Καλημέρα κύριε Παπαδόπουλε. Ο κύριος Αντώνης Παπαδόπουλος, καρδιολόγος στην ειδικότητα. Πρώτη φορά συνομιλούμε. Καλή σας ημέρα κύριε Παπαδόπουλε. Καλώς ήρθατε στο Focus FM. Καλημέρα. Καλημέρα. Λέμε εδώ πέρα με την κυρία Ματσουκατίδου και όλα αυτά τα οποία πλέον τα παραδέχεται η παγκόσμια επιστημονική κοινότητα για τους κινδύνους. Πριν από λίγη ώρα υπάρχει μια καινούργια ανακοίνωση του FDA που ουσιαστικά παραδέχεται ότι το εμβόλιο της Pfizer προκαλεί θρομβώσεις, αλλά επί της ουσίας λέει όμως συνεχίστε. Την ώρα που είναι σαν να μην υπάρχει, δεν γίνεται παραμικρή αναφορά ότι τόσο καιρό εξαναγκάστηκαν σε εμβολιασμό πολίτες, δισεκατομμύρια πολίτες σε ολόκληρο τον κόσμο, χωρίς να γνωρίζουν τον παραμικρό κίνδυνο. Αυτό δεν πρέπει κάποια στιγμή να είναι υπόλογοι. Είναι υπόλογοι από την αρχή. Αυτό είναι αναφισβήτητο. Αλλά ξέρετε κάτι, ότι όταν υπάρχει ένα κεντρικό αφήγημα, πάντα θα υπάρχει και πάντα θα υπάρχει μια αφισβήτηση, την οποία μπορούμε να την καλύπτουν με κάποιο τρόπο. Αυτό γίνεται συστηματικά από την αρχή. Ας πούμε να σας θυμίσω, υπήρχε από πονωρίς μια έρευνα του CDC ότι το υλικό φορτίο των εμβολιασμένων είναι το ίδιο, ίσως και περισσότερο, από το υλικό φορτίο των ανεμβολίαστων. Αυτό ήταν μια επίσημη έρευνα από το CDC. Mm-hmm. Δεν υιοθετήθηκε όμως. Υπήρχε μια κεντρική κάστα υγειονομικών με επικεφαλή τον κύριο Φάουτσι, η οποία εξέδιδε τα προορίσματα, ήταν η Αγία Γραφή, ήταν, ας το πω έτσι, δόγμα. Η αναφεσβήτη εκδοχή, ναι, των πραγμάτων. Υπήρχαν πολλές απόψεις, υπήρχαν πολλές έρευνες. Ακόμα και η Ιβερμεκτίνη, να σε θυμίσω, ήταν μέσω θεραπείας για τον COVID. Υπήρχαν πολλές έρευνες οι οποίες ενίσχυαν την ευνοϊκή της δράση. Προσωπικά εγώ τη χρησιμοποίησα πολλές φορές μέσα στους ασθενείς μου. Mm. Κατά παράβαση των κεντρικών οδηγιών. Ah. Γιατί ουσιαστικά οι κεντρικές οδηγίες ήταν να δίνουμε ντεπών, να παίρνουμε το οξυγόνο και όταν πέφτει το οξυγόνο ο ασθενής στο νοσοκομείο. Αυτό, να πω κάτι, δεν πέφτω από τα σύννεφα, αλλά πρώτη φορά ακούγεται στον αέρα ραδιοφώνου ότι δίναμε ιβερμεκτίνη, παρά το γεγονός ότι είχαν γίνει και ολόκληρες συζητήσεις στην Βουλή για την ιβερμεκτίνη, κάποιοι τη χαρακτηρίζανε φάρμακο για γελάδες. Είναι αυτό εδώ πέρα, είναι, μου θυμίζεται τώρα αυτή την στιχομηθεία του κύριου Πολάκη με τον Γεωργιάδη, ναι, που είχε συστήσει ο κύριος Πολάκης στην ιβερμεκτίνη και ο Γεωργιάδης τον περιφρόνησε, ναι, λέγοντας ότι αυτό είναι φάρμακο για γελάδες. Εκεί αναφέρομαι. Όχι, εντάξει, φυσικά είναι το φάρμακο αυτό σαν ένδειξη, για να είμαστε αντικειμενικοί. Mm-hmm. Όντως, αρχική ένδειξή του ήταν ένα αντιπαρασιτικό φάρμακο. Λοιπόν, αλλά οι έρευνες όμως απέδειξαν ότι μείωνε πάρα πολύ το υλικό φορτίο, ειδικά όταν δινόταν σε επαρκή δόση στην αρχική φάση της νόσου. Mm-hmm. Αυτό είχε δειχτεί, αφισβητήθηκε. Εντάξει, φυσικό ήταν ένα φθηνό φάρμακο. Η Ινδία, σαν χώρα, προς τιμήν της, τουλάχιστον εκεί λειτουργήσαν κάποια πράγματα,
ενώ βούλιαζε κυριολεκτικά από την πανδημία, κυριολεκτικά γιατί ήταν μια χώρα ομολογουμένως με μια πολύ... Οι συνθήκες είναι σε πολύ άσχημη κατάσταση. Είναι μια πικροκατοικημένη χώρα με μειωμένη πρωτοβάθμια περίθαλψη. Η νεκρή ήταν πάρα πολύ. Αποφάσισε η Κεντρική Υγειονομική Επιτροπή και φυσικά η κυβέρνηση της να ενσωματώσει ένα πακέτο θεραπείας με βάση την ιβερμεκτίνη, το οποίο δινόταν δωρεάν σε όλους τους, σε όλους τους ασθενείς, ειδικά ας πούμε αυτούς που ήταν κάποιες ηλικίες. Λοιπόν, μέσα σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα οι νεκροί πέσανε τόσο πολύ, ουσιαστικά πέσανε, ήταν γύρω στους 500 νεκρούς τότε πάνω στη φάση της πανδημίας, στα 500 νεκρούς ημερησίως. Τι σημαίνει αυτό, περίπου, κατά αναλογία, 3-4 νεκροί ανά 10 εκατομμύρια. Ενώ εμείς είχαμε 100 νεκρούς, αυτοί είχαν 3-4 νεκρούς. Με το σύστημα αυτό, με αυτή μια χώρα η οποία πραγματικά οι συνθήκες ήταν πολύ χειρότερες από τις δικές μας όσον αφορά τις συνθήκες ζωής. Τελικώς δηλαδή αυτό, και για να συνεχίσω αυτό το πράγμα, αφισβητήθηκε. Πριν από 1-2 μήνες νομίζω, ανακοίνωσε από το ίδιο το Φάουτσι σε επίσημο πίνακα, μαζί με τα υπόλοιπα φάρμακα, είχε ήδη βγει και το φάρμακο της Pfizer φυσικά και κάποια άλλα σκευάσματα, μαζί με όλα τα σκευάσματα τα οποία βοηθούν στην αντιμετώπιση της νόσου, αναφερόταν επίσημα και η Ιβερμεθίν. Μάλιστα. Εγώ και θα πάω λίγο στην κυρία Ματσουκατίδου, η οποία θέλει να παρέμβει σε κάτι. Θέλω να σημειώσω ότι για αυτά τα ρεπορτάζ, δημοσιογραφικά τώρα το σχολείο μου, δημοσιογραφικό, για αυτά τα ρεπορτάζ που γινόντουσαν για την κατάσταση στην Ινδία, ξαφνικά σταμάτησαν οι αναφορές. Προφανώς γιατί δόθηκε, όπως είπατε, η δωρεάν ουσιαστικά κάλυψη με την Ιβερμεκτίνη. Και επίσης θα σχολιάσω δημοσιογραφικά, δεν μπορώ να μην το κάνω, το γεγονός ότι ουσιαστικά οδηγήθηκαν ιδιώτες γιατροί, όπως εσείς από ό,τι είπατε ο ίδιος κύριε Παπαδόπουλε, ότι να παρανομήσετε, σε εισαγωγικά το βάζω, γιατί δεν υπήρχε αυτή η οδηγία χορήγησης Ιβερμεκτίνη σε ασθενείς, προκειμένου να βοηθήσετε τους ασθενείς σας να ξεπεράσουν τη μόλυνση. Ναι, ήταν ηθικό το δίλημα πια. Δηλαδή, να ακολουθήσω μια οδηγία, τι να λέω, να τους ασθενείς, πρώτα απ' όλα να σας πω καθαρά τώρα ότι εγώ στην διάρκεια αυτής της διαδικασίας είδα τουλάχιστον 150 ασθενείς τουλάχιστον στο σπίτι τους. Δηλαδή, εγώ προσωπικά παρέπεπα και την άλλη, ας το πω έτσι, άτυπη εντολή. Δηλαδή, τι. Να πάω να τους δω. Ασθενούσε κάποιος, έπαιρνε τηλέφωνο τον γιατρό του και ο γιατρός του έδινε οδηγίες από το τηλέφωνο. Γενικές, μάλιστα πολλοί γιατροί, πάρα πολλοί γιατροί, ακόμα και τώρα κιόλας, στην πρώτη φάση της νόσου, δίνουν ας πούμε αντιβίωση. Κάποιες κοινές αντιβιώσεις. Δεν θα αναφέρω το όνομα, γιατί είναι για να μην διαφημίζω κιόλας και κάποια φάρματα. Λοιπόν, αποδείχθηκε ότι καμία ουσιαστική σημασία δεν υπάρχει στην εχορήγηση μιας κοινής αντιβίωσης στην νόσο. Η νόσος δεν έχει επιλυμώξεις εξωνοσοκομιακές. Ενδοσομοποιήσεις έχει. Λοιπόν, με βάση αυτή την αντιμετώπιση, λοιπόν, πορεύονταν όλοι οι συνάδελφοι συνήθως. Εγώ επέλεξα να πηγαίνω στα σπίτια των ασθενών. Να κάνετε τη δουλειά σας, επιλέξατε δηλαδή. Με προφυλάξεις, με όλα τα μέσα κτλ. Ναι, για να βλέπω, να ακούω. Και πιστέψτε με ότι απέδωσε πραγματικά. Απέδωσε πάρα πολύ. Δηλαδή, με τη σωστή αντιμετώπιση από νωρίς, οι άνθρωποι πηγαίναν καλά και υπήρχαν και παλιά περιστατικά. Συγγνώμη, κύριε Παπαδόπουλε, τώρα να καταλάβουμε λίγο τι λέει ο άνθρωπος τώρα και απευθύνομαι στους φίλους ακροατές. Ο γιατρός, ο οποίος μας μιλάει και φαντάζομαι συμφωνεί από ό,τι βλέπω και η κυρία Ματσουκατίδου, η συνάδελφός του, κουνώντας συγκαταβατικά το κεφάλι της, λέει ότι αν οι άνθρωποι οι οποίοι κόλλησαν κορονοϊό είχαν το γιατρό να τους εξετάσει, να τους ακροαστεί. Και όχι τον τηλεφωνικά γιατρό, πάρε εντεπών, βάλε οξύμετρο και γεια σου και δεν μπορώ να σε δω, μην κολλήσω κορονοϊό, που τα λένε ακόμα και τώρα. Χθες βγάλαμε την καταγγελία για την παιδίατρο στο Ηράκλειο που δεν δέχτηκε να δει παιδί στο ενδεχόμενο και μόνο του να έχει κορονοϊό. Θα είχαν σωθεί πολλές ζωές. Ο άνθρωπος λέει ότι εγώ είδα μόνος με 150 ασθενείς, τους είδα από κοντά, τους ακροάστηκα, τους άκουσα, τους πήρα το σφιγμό, είδα την εικόνα τους, το πώς ήταν οι άνθρωποι, πώς ανέπνευαν. Πολύ μεγάλη σημασία η εικόνα, η αναπνευστική εικόνα του ασθενούς. Αυτά είχε πάρα πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Αυτό, η πρωτοβάθμια περίθαλψη δηλαδή ήταν σε παράλυση κυριολεκτικά. Αυτό, καταλάβατε. Και ποιος είναι υπόλογος, κανένας. Κυρία Ματσουκατίδου, κάτι θέλατε να πείτε.
Ναι, θα ήθελα να τονίσω ότι καταλαβαίνετε ότι εξ αρχής, εφόσον η διαχείριση της πανδημίας, ιδίως στη χώρα μας, ήταν ότι απαγορεύονταν να πας να εξετάσεις τον ασθενή στο σπίτι, και επίσης απαγορεύσανε, γιατί εγώ είμαι ακριβώς εκπρόσωπος της πρωτοβάθμιας, έτσι, απαγορεύτηκε να κλείσαμε τα γιατρία και δεν μπορούσαμε να πάμε και mm-hmm. ήταν παράνομο κιόλας. Οπότε ο άνθρωπος πραγματικά έφτανε σε άθλια κατάσταση στο νοσοκομείο και περίμενε για ώρες μέχρι να μπει μέσα να εξεταστεί, και αυτό πια μιλάμε για Νοέμβριο-Δεκέμβριο, έτσι. Οπότε και πνευμονία να μην είχε, όταν έμπαινε πια η εισαγωγή γινόταν πια με πνευμονία. Σχετικά με την ιβερμεκτίνη, οι περισσότερες χώρες, ακόμα και τότε που ακόμα επίσημα παγκόσμια κατηγορήθηκε ότι δεν θα έπρεπε να χορηγείται, μπορώ να πω εγώ το άλλο παράδειγμα, όχι μόνο της Ιδίας και της Ρωσίας, που η ιβερμεκτίνη εντοφλεύει αγωγή σε κάθε ασθενή με κοροναϊό. Και ακόμα δημιουργήθηκε μια μονάδα γιατρού, νοσηλεύτριας και κοινωνικού λειτουργού που πάνε κατοίκων, κάνουν νοσηλεία. Οπότε έτσι περιορίζεται η δυνατότητα του ανθρώπου, η πιθανότητα του ανθρώπου να κολλήσει εντονοσοκομιακές λοιμώξεις και να αντιμετωπιστεί, και σε περίπτωση αν θα κάνει επιμόλυση με κάποια βακτηριακή λοιμώξη, να μην είναι εντονοσοκομιακή, να μην είναι ψευδομονάδα, να μην είναι κλεψία και κάτι πιο άλλο χειρότερο. Λοιπόν, και μετά με την πάροδο του χρόνου, τώρα τι μας λέει και η Wikipedia και τι μας λένε οι ίδιοι και τα, ακόμα και το Pfizer και αυτά, ότι τελικά, όπως και η Pfizer έβγαλε τη δικιά της ιβερμεκτίνη, τελικά είναι καλή και η ιβερμεκτίνη. Μετά χρηστών προφήτησε. Ναι. Πέρα από την ιβερμεκτίνη, υπήρχαν και άλλοι παράγοντες, άλλα φάρμακα τα οποία θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν. Τα περίφημα μονοκλονικά αντισώματα. Mm. Αυτά επίσης δίνονται στη Φλόριδα, νομίζω στην Αμερική. Όποιος έχει συμπτώματα του κοροναϊού, πάει σε σκηνές έτοιμες. Εκεί του κάνουν εντοφλέβη αγωγή το μονοκλονικό. Σε δύο ώρες φεύγει έτοιμος. Εκεί ακριβώς για να συμπληρώσω την κυρία Μαζουκατίδου. Ναι. Στη Φλόριδα υπήρχε όντως ένα γυμναστήριο στην άκρη της πόλης, όπου υπήρχε κάποια ασθενής πάνω από 40 χρονών που νοσούσε, mm-hmm. είχε τη δυνατότητα να πάει να κάνει μονοκλονικά αντισώματα. Το αποτέλεσμα, ξέρετε ποιο ήτανε, στην πράξη, ότι η πόλη ουσιαστικά πρώτα απ' όλα δεν εφάρμοσε καθόλου lockdown, τίποτα. Δεν υπήρξε κανένα κλείσιμο επιχείρησης. Τα μπαγκατζιά δουλεύαν κανονικά, οι συγκεντρώσεις γινόταν κανονικά. Η οικονομία δηλαδή ωφελήθηκε της πόλης από αυτή την κατάσταση. Δηλαδή το κόστος των μονοκλονικών, το οποίο ουσιαστικά βέβαια ήταν αρχικά υψηλό, αλλά μειώθηκε πάρα πολύ βέβαια, με τη μαζική παραγωγή. Ναι, ναι. Λοιπόν, τελικά το αποτέλεσμα ήταν ευνοϊκό και οι άνθρωποι δεν περιορίστηκαν και η θνητότητα μηδενίστηκε. Γιατί ξέρετε, και να κάνω μια αντιπαράθεση με αυτό που έγινε εδώ στην Ελλάδα. Ναι. Στην Ελλάδα λοιπόν, με μια αιμονή σε ένα εμβόλιο και τίποτα άλλο, λοιπόν, τα μονοκλονικά αντισώματα καθυστέρησαν 6 με 7 μήνες να έρθουν σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη. Δηλαδή τι έγινε. Πήραμε ένα Νοέμβριο, το προηγούμενο Νοέμβριο, 2.000 δόσεις. Το λέω αυτό και πραγματικά χαμογελάω αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, κανονικά έπρεπε να πάρουμε 150 με 1.000 με 200.000 δόσεις. Mm-hmm. Λοιπόν, οι άλλες χώρες έτσι κάνανε, μειώνοντας το κόστος περίπου στα 300-400 ευρώ, αν δεν κάνω λάθος, ας πούμε, αναδόση. Το Νοέμβριο που έγινε αυτή η παραγγελία, γινότανε 30 δόσεις κάθε μέρα, ναι. επιλεκτικά. Ναι. Από τους 100 νεκρούς, πέσανε οι νεκροί στους 70. Όσες δύο δόσεις γινόντουσαν, οι άνθρωποι σωνόντουσαν. Τώρα θα σας ρωτήσω εγώ τώρα, εάν είχατε σε έναν πατέρα και σας έλεγαν ότι τους προηγούμενους 6-7 μήνες και τον είχατε χάσει από COVID, γινώστηκε COVID, και σας έλεγαν ότι αν η κυβέρνηση είχε παραγγείλει εγκαίρως, όπως και άλλες ευρωπαϊκές χώρες, η επαρκή ποσότητα μονοκλονικών αντισωμάτων, ο πατέρας θα είχε σωθεί. Πώς αντιδρούσετε, για πέστε μου. Δεν μπορώ να περιγράψω. Είμαι στον αέρα, δεν κάνει. Γι' αυτό σας λέω, έχουν γίνει λάθη πραγματικά, κατά τη γνώμη μου, τι να πω τώρα. Είναι απαράδεκτα. Απαράδεκτα. Όχι απαράδεκτα, είναι εγκληματικά, γιατρέ μου. Αυτά τα οποία περιγράφετε. Ήθελα να το πω, αλλά δεν. Αυτά τα οποία περιγράφετε είναι εγκληματικά. Όλοι το θυμόμαστε και καλά κάνετε και το θυμίζετε, γιατί τα παρακολουθούσαμε, τα μονοκλονικά, τα λέγαμε. Αλλά ακόμα και τα μονοκλονικά
τα είχαν λιδωρήσει όπως λιδωρήσανε και την Ιβερμεκτίνη. Έλεγαν ότι δεν είναι ακριβά, ότι δεν μπορούν να έχουμε για όλους. Είχαμε πάρει μόνο αυτά τα 2.000 και μετά ξαφνικά τελειώσανε. Παρά το γεγονός ότι στους 30 το που δίνανε. Πραγματικά σε μια μαζική παραγγελία ήταν, έπεφτε πάρα πολύ. Μα δεν το συζητάμε. Γιατί σκεφτείτε κάτι άλλο. Σκεφτείτε τα έξοδα για έναν ασθενή ο οποίος πηγαίνει σε μια μονάδα. Βέβαια. Η μισή μέρα μονάδα είναι το μονοκλονικό. Βέβαια, γιατρέ. Είναι ακριβώς έτσι. Είναι ακριβώς έτσι. Αλλά δυστυχώς θα έρθουν εκλογές και θα τα έχουμε ξεχάσει αυτά. Δυστυχώς έτσι γίνεται. Κυρία Ματσουκατίδου, κάτι θέλετε να πείτε? Η γνώμη μου ότι ίσως δεν ήταν ότι απλά ήταν λάθη, υπήρχε μια σκοπιμότητα σε όλα. Βέβαια, συγγνώμη, και δεν ήταν μόνο στην Ελλάδα η σκοπιμότητα. Εγώ θυμάμαι σαν τώρα επίσης, μια και κάνουμε αυτό το flashback, τις δηλώσεις του Επιτρόπου του Σχοινά, του κύριου Σχοινά, ο οποίος να μας λέει για 8 θεραπείες σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ενώσεως, ούτε μία, ούτε δύο, ούτε τρεις. 8. Αλλά δεν θα τις αφορμόσουμε, λέει, ακόμα γιατί έχουμε τα εμβόλια. Ακριβώς. Και επειδή, αν μιλάμε για κόστος, ότι ήταν περισσότερος κόστος μονοκλονικών, αν τα συσχετίζουμε όχι μόνο με τις ΜΕΘ νοσηλείες και αυτά, επίσης μιλάμε για 5, 6, 10 δόσεις του εμβολίου, 15, ναι, δεν ξέρω πόσο. Αυτά δεν βγαίνει σε μεγαλύτερο κόστος, αν θα κάνουμε απλά μονοκλονικά. Τι συζητάμε. Και τα μονοκλονικά, να θυμίσω ότι επειδή μας περιορίσανε με τόσους παράγοντες ενδείξεις για να κάνεις μονοκλονικά τότε, ήταν στην ουσία έπρεπε να είναι τις πρώτες 5 μέρες. Άρα, αν ο άνθρωπος ερχόταν τις επόμενες μέρες, δεν μπορούσαμε να το χορηγήσουμε τα μονοκλονικά. Ναι. Επίσης, θα έπρεπε να έχει συνοδά νοσήματα όπως είναι καρκίνος, σαχαροδιαβήτη, υπέρταση και διάφορα. Οπότε πάλι έπεφτε εκτός. Δηλαδή, ένας νέος άντρας, 40-45 που θα μπορούσε να τα έχει πάρει. Ναι, δεν μπορούσαμε να το δώσουμε γιατί δεν είχε κριτήρια. Τα κριτήρια τα οποία τα είχαμε θέσει έτσι απλά και μόνο για να τα θέσουμε. Δεν ενώ ήταν... ακόμα και οι μεγάλες ηλικίες οι άνθρωποι, οι οποίοι παίρνανε μονοκλονικά και προλαβαίνανε δηλαδή να το πάρουν, έβλεπα θεματική διαφορά γιατί μέσα σε 1-2 ώρες είχαν σηκωθεί εκεί που ήταν στα πόδια. Εκεί που ήταν μέχρι έως διασωλήνωση. Τρομερό. Δηλαδή η αντιμετώπιση ήταν ραγδαία. Ναι, ήταν φοβερή η διαφορά. Να ρωτήσω, κύριε Παπαδόπουλε, λίγο κάτι, αν μπορείτε να μου το διευκρινίσετε. Γιατί λέγανε τότε, το αφήγημα ήταν, ελάτε τώρα, γιατί λέει αντιδράτε για τα εμβόλια που έχουν πάρει αυτή την προσωρινή άδεια, αφού προσωρινή άδεια έχουν πάρει και τα μονοκλονικά. Ποια είναι η ειδοποιώς διαφορά σε αυτή? Όχι, υπάρχει μεγάλη διαφορά εδώ πέρα. Η τεχνολογία των μονοκλονικών δεν είναι καινούρια. Η τεχνολογία των mRNA εμβολίων, ας πούμε, ήταν η πρώτη φορά που εφαρμόστηκε σε ανθρώπους. Τα μονοκλονικά αντισώματα εφαρμόζονται σε πολλές άλλες περιπτώσεις. Δηλαδή δεν ανακαλύψαμε την Αμερική με τα μονοκλονικά αντισώματα. Τα μονοκλονικά αντισώματα είναι μια θεραπεία η οποία θεραπεύει ακόμα και αυτό και αυτοάνωσες νόσους και δηλαδή, η εφαρμογή της είναι πολύ πιο γενική. Επομένως, στην περίπτωσή μας είναι, ας το πω έτσι, τι κάνεις, έχεις μια κλειδαριά και βάζεις ένα κλειδί. Ας το πω. Εκεί. Αυτή ήταν με απλά λόγια για να το καταλάβει λίγο ο κόσμος. Και για αυτό το λόγο και δεν υπήρχε καμιά αμφισβήτηση για την αποτελεσματικότητά τους. Από κανέναν. Δεν υπήρχε δηλαδή από ακόμα και τις υγειονομικές επιτροπές και αμφισβήτηση για την αποτελεσματικότητα. Και το σημαντικότερο, γιατρέ, συγγνώμη που σας διακόπτω, είναι ότι αν κάποιος έπαιρνε τα μονοκλονικά, θα ήταν κάποιος ο οποίος τα έχει ανάγκη να τα πάρει. Δεν θα τα έπαιρνε τυφλά και οριζόντια όπως ήταν τα mRNA, τα εμβολία, έτσι. Και μόνο αν είχε εφαρμοστεί η εφαρμογή, η χορήγησή τους στις ομάδες υψηλού κινδύνου, θα είχαμε καμιά κατακρίμνηση της συνθότητας εντυπωσιακή. Μάλιστα. Ναι, κυρία Μαντσουκαλίδου. Μα επιτρόπησα, Αντώνη, και καλημέρα και από μένα. Ήταν πρώτη φορά που εφαρμόστηκε σε υγιή πληθυσμό, θέλαμε να πούμε, έτσι, τα mRNA, γιατί διαφορετικά τα χρησιμοποιούσαμε σε ανθρώπους με καρκίνους, οπότε στοχευμένα, ώστε να προκαλέσουμε την απόπτωση του κυττάρου, τι σημαίνει θάνατο του κυττάρου, το οποίο ήταν βλαβερό κύτταρο. Άρα εμείς τώρα, μαζικά, χρησιμοποιώντας σε ανθρώπους, προσπαθούμε δηλαδή να σκοτώσουμε τα κύτταρα του υγιούς πληθυσμού. Καταλαβαίνετε ότι. Δηλαδή, πρώτη φορά που χρησιμοποιήθηκε σε υγιής πληθυσμό και σε μαζική παραγωγή κιόλας. Ως γιατροί, τώρα συγγνώμη, έχω δύο ανθρώπους οι οποίοι είστε και πλέον, δεν ξέρω, είστε και εσείς μέλος του ιατρικού, του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, και εσείς, κύριε Επικεφαλής. Εφόσον είστε επικεφαλής, είναι και η κυρία Ματσουκατίδου, είστε και εσείς. Έχω δηλαδή αυτή τη στιγμή τη δυνατότητα να συνομιλώ με δύο εκλεγμένους στα συνδικαλιστικά όργανα του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου γιατρούς.
οι οποίοι λέτε πράγματα τα οποία τόσο καιρό, αν τα έλεγε κάποιος, θα ήταν με τη ρετσινιά του ψεκασμένου, του συνωμοσιολόγου και πάει λέγοντας, τα ζήσαμε. Πώς θα σπρώξετε προκειμένου να πάρετε απαντήσεις από τη θεσμική σας ιδιότητα, κύριε Παπαδόπουλε? Κοίταξε λίγο, εδώ πρόσφατα είχαμε και τις εκλογές του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου. Το καλό ήταν ότι είχαμε μια αξιοπρεπή παρουσία. Είμαστε μια μικρή δυστυχώς ομάδα ενάντια σε πλειοψηφικές συστημικές παρατάξεις. Δυστυχώς, όπως ξέρει και όλος ο ιατρικός κόσμος, περίπου 60-70% των συνέδρων και γενικά του ιατρικού κόσμου στηρίζουν ακόμα τη φιλοκυβερνητική παράταξη ή τις φιλοκυβερνητικές παρατάξεις. Mm-hmm. Συγκεκριμένα δηλαδή, στο Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο είχαμε δύο φιλοκυβερνητικές παρατάξεις, οι οποίες κυριολεκτικά δημιούργησαν μια γηπαιδική ατμόσφαιρα, μεταξύ τους δηλαδή συγκρουόταν για προσωπικούς λόγους, mm-hmm. κυριολεκτικά, ενώ τα προβλήματα της υγείας χρονίζουν και είναι σε τέλμα, μαλώνανε για διάφορα θέματα μεταξύ τους. Πολλές φορές πρέπει να ομολογήσω ότι βγάλαν και ο ένας τα άπλυτα του άλλου, ας πούμε. Εκεί εμείς δεν μπήκαμε σε αυτήν την κοκορομαχία προφανώς. Στην πρωτομιλία μου σαν επικεφαλής της ομάδας πραγματικά έθεσα εξ αρχής και κατήγγυλα την έλλειψη αποφασιστικότητας των ιατρικών συλλόγων και των θεσμικών οργάνων μας γενικά να σταθούν απέναντι στην υποχρεωτικότητα, και ακόμα και τώρα που υπάρχει αυτή η καταληκτική απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας και ενάντια και στις αναστολές, ειλικρινά σας λέω, δεν υπήρξε αντίδραση από κανέναν πια. Υπήρξε απλώς μόνο μια ένοχη στη σιωπή, θα έλεγα. Μάλιστα. Δηλαδή, ουσιαστικά η θέση μας ήταν ξεκάθαρη. Φυσικά ήταν ξεκάθαρη και ενάντια σε αυτό το νομοσχέδιο που κατέτυχε για την υγεία, γιατί πρέπει και αυτό να το τονίσουμε. Είναι ένα νομοσχέδιο φωτογραφικό που ωφελεί πραγματικά λίγους. Ένα νομοσχέδιο το οποίο ουσιαστικά ιδιωτικοποιεί τα πάντα. Ναι, μια επίδειξη ακραίου φιλελευθερισμού κυριολεκτικά, που δεν εκφράζει ούτε καν τις αρχές της Νέας Δημοκρατίας. Δηλαδή. Αυτό σας το βεβαιώνω και εγώ. Υπάρχουν και κάπου γραμμένες αυτές, να τις διαβάσουμε άμα υπάρχουν, γιατί δεν νομίζω ότι υπάρχουν. Γραμμένες ποιες. Οι αρχές. Εκτός αν λέτε τις έχουν γραμμένες τις αρχές. Γιατί δεν νομίζω ότι έχουν αρχές. Κοίταξε λίγο, κάθε κόμμα κατεβαίνει με κάποιες αρχές. Τώρα το αν τις τηρεί. Καταλαβαίνετε πώς το λέω. Καταλαβαίνετε. Προφανώς και δεν τις ακολουθεί. Δεν μπορεί οι αρχές ενός κόμματος, το οποίο υποτίθεται ότι είναι και πατριωτικό, να είναι ακριβώς αυτές. Να σπρώχνει τα πάντα στην ιδιωτικοποίηση, να βάζει ανθρώπους να είναι δεύτερα Χριστούγεννα με μηδέν μισθό. Το μαρτύριο να μην έχει τελειώσει ακόμα, θα γυρίσουν. Θα γυρίσουν με ψηλά το κεφάλι η υγειονομική αναστολή. Με πολύ ψηλά το κεφάλι, και τότε το έργο θα είναι ακόμα πιο δύσκολο για αυτούς οι οποίοι τους καταδίκασαν σε αυτή την ομοιρία, γιατί θα αρχίσουν να ανοίγουν τα στόματα και θα βλέπουν τα πράγματα εκ των έσω. Και είναι το βέβαιο ότι δεν θα σταματήσουν να μιλάνε. Επειδή με πιέζει. Θα ανοίγουν έτσι κι αλλιώς. Και εσύ από τώρα ανοίγουν τα στόματα, έτσι ναι, κι αλλιώς. Ναι. Να σας πω κάτι, πάρα πολλοί συνάδελφοι είναι ενάντια στην υποχρεωτικότητα. Πολλοί συνάδελφοι μας επικρότησαν. Κάποιοι μας προσέγγισαν για να εσωματωθούμε και σε άλλα ψηφοδέλτια και όλα αυτά. Ναι. Αλλά θεωρήσαμε ότι ήταν καλό να διατηρήσουμε την αξιοπρέπειά μας και να κινηθούμε αυτόνομα. Και τελικώς, αυτός καταλάβαμε το εξής, ότι πέρα από την επικρότηση και πέρα από την πολύ καλή μας παρουσία, τελικώς οι συνάδελφοι, οι εκπρόσωποι ψηφίζουν τον φίλο, τον πατριώτη, τον κομματικό σύντροφο, ναι. τον άνθρωπο ο οποίος θα τους κάνει την εξυπηρέτησή τους. Δυστυχώς αυτή είναι η πραγματικότητα, και αν αυτό συνεχιστεί και τα προβλήματα της υγείας δεν θα αλλάξουν ποτέ. Δεν αλλάζουμε τίποτα. Κύριε Παπαδόπουλε, θέλω θερμά να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας σήμερα στον Focus FM. Να είστε καλά. Να είστε καλά και εσείς. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Γεια σας. Focus 103,6. Κύριε Ματσουκατίδου, 1-2 λεπτάκια λόγω σε εσάς για να κλείσουμε την κουβέντα μας σήμερα. Δεν ξέρω αν θέλετε να πείτε κάτι για τους υγειονομικούς, οι οποίοι είναι ακόμα σε αναστολή, να το πούμε γι' αυτό. Θέλω να το τονίσω ότι δυστυχώς, παρόλο που όλος ο κόσμος χαίρεται και μας συγχαρεί ότι επιστρέφουμε, ναι μεν, αλλά επιστρέφουμε ποιοι από εμάς. Είναι μισοί συνάδελφοι, είχαν χάσει ήδη τις εργασίες τους, γιατί ήλεξαν συμβάσεις, ήταν επικουρικοί, ήταν συμβασιούχοι, οπότε δεν έχουν που να επιστρέψουν. Μάλιστα. Πρώτα είναι αυτό. Μετά μιλάμε για ιδιωτικό τομέα,
όπου οι άνθρωποι αυτοί εξ αρχής όταν δεν θα κάθεται κανένας να περιμένει πότε θα επιστρέψει, δεν θα επιστρέψει σε ένα χρόνο, σε δύο χρόνια. Οπότε οριστικά επίσης απολύθηκαν και χάσανε τις εργασίες τους. Οπότε δεν είναι τόσο αισιόδοξο. Για το δημόσιο τουλάχιστον εμείς ξέρουμε ότι είναι 850 άτομα κάπου εκεί, τα οποία δεν είχαν λήξει οι συμβάσεις. Οπότε δεν θα έχουν αύριο που να επιστρέψουν. Επίσης, για το αυτό που μας είχαν πει, για τη τυχόν επιστροφή των γιατρών, θα υπάρχουν και άλλα επιπλέον μέτρα. Άρα σημαίνει ότι ίσως οι άνθρωποι αυτοί... Τα ανακοίνωσαν. Ναι, δεν ανακοίνωσαν ακόμα. Επίσης, παρόλα που ανακοίνωσαν τα μέτρα για το νοσηλευτικό και διοικητικό προσωπικό, με τα μέτρα αυτά, δεν ήρθε όμως ποτέ η άρση αναστολών. Η απόφαση άρσης αναστολών. Οπότε δεν είναι και τόσο ακόμα αισιόδοξα τα μηνύματα. Το τρενάρουν όσα μπορούν. Ναι, και γιατί το τρενάρουν? Γιατί προσπαθούν να περάσουν επιβολή του νόμου, το οποίο ονομάστηκε ως νόμος της Γκάγκα, το 49-31, με σταδιακή ιδιωτικοποίηση του ΕΣΥ. Πάρα πολύ ωραία. Μέσα από αυτό ήταν μεγάλες υψηλές προσδοκίες. Ήταν η δέσμευση των μνημονίων του 2009-2010. Απλά εμείς πάλι το τρενάραμε και φρενάραμε ως υγειονομικοί, γιατί κάναμε περισσότερες εργασίες, περισσότερες εφημερίες. Το βλέπαμε ως και διακονία και για το καλύτερο μέλλον της χώρας, και χωρίς να πληρωνόμαστε, και 10 και 15 εφημερίες και αυτά. Και οπότε ήταν για την κυβέρνηση τωρινή και προηγούμενη και κάθε οτιδήποτε, γιατί αυτός ήταν ο δεσμός και κανένας δεν αντέδρασε. Ήταν ευκαιρία να περάσουν αυτά που σκοπεύανε εξ αρχής, την ιδιωτικοποίηση. Μάλιστα. Λοιπόν, εγώ σας εύχομαι να επιστρέψετε με ψηλά το κεφάλι και θα επιστρέψετε με ψηλά το κεφάλι, και εύχομαι και καλά Χριστούγεννα, αλλά να μην ξεχνάμε λίγο, και το λέω σε όλους εμάς, ότι ακόμα και αυτά τα Χριστούγεννα υπάρχει ανάγκη για στήριξη, για να βγουν οι μέρες αυτές οι Άγιες από τους υγειονομικούς οι οποίοι είναι σε αναστολή. Οπότε, αν μας ακούτε, όπου και αν μας ακούτε, ψαχτείτε λίγο για να δείτε πού μαζεύουν τρόφιμα, πού μπορείτε να τους βοηθήσετε με χρηματική ενίσχυση όσο γίνεται και όσο μπορεί ο καθένας. Είναι οικογένειες μονογονεϊκές, είναι οικογένειες πολύτεκνες. Υπάρχει ανθρώπινη δυστυχία δυστυχώς πλέον σε αυτή την ιστορία, και πρέπει να βοηθήσουμε όσο μπορούμε να την εξαλείψουμε όσο γίνεται. Δεν γίνεται απόλυτα, γιατί τα πράγματα είναι έτσι όπως είναι. Καλά Χριστούγεννα να έχετε, κυρία Μαρκουκατίδου. Να είστε καλά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία. Καλά Χριστούγεννα.